Έχουν παράταξη, έχουν χρώμα. Θα σας έλεγα ότι τουλάχιστον στην δική μου εμπειρία αυτών των σχεδόν δύο ετών έχουν ε, χρώμα, έχουν παράταξη και έχουν παρατάξεις. Για την ακρίβεια ταυτίζονται και συμπίπτουν με τα κόμματα εξουσίας, με την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ε, και θα σας έλεγα επίσης ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο από το σεξισμό. Έχει να κάνει με μία διεκδίκηση εκείνων οι οποίοι οφείλουν να δώσουν απολογισμό, οφείλουν να λογοδοτήσουν και οφείλουν να αναλάβουν και κάποιες ευθύνες. Ε, ε, έχει να κάνει με μία διεκδίκηση τους ποτέ να μην λογοδοτούν, αλλά και όποιος πριν διεκδικεί... Ε, Μια στιγμή ναι. μόνο να ολοκληρώσω. Όποιο διεκδικεί με άλλο τρόπο να κάνει πολιτική, να ασκήσει τα καθήκοντά του, να κάνει αντιπολίτευση, να τιμωρείται διευθύνσει οδού. Πριν πάμε όμω σε αυτό. Γιατί... Η εικόνα του Κοινοβουλίου, νομίζω όλοι θα παραδεχθούμε και όλοι το παρακολουθούμε εδώ και καιρό, δεν είναι καθόλου καλή. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα φαινόμενα. Ε, πράγματι δεν μου. είναι καλή, αλλά θέλω δεν πρέπει να... Θέλω να σα ρωτήσω, θα πάμε, θα πάμε σε αυτό. Mm -hmm. Εάν νιώθετε ότι είναι κάτι που ε, εκτοξεύεται κατά κόρον προσωπικά εναντίον σα ή αν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Θα σα έλεγα ότι εναντίον μου εκτοξεύεται στο βαθμό που ενοχλώ. Το γνωρίζω ότι ενοχλώ και δεν έχω την πρόθεση να σταματήσω να ενοχλώ για να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις. Ε, αντίστοιχα mm -hmm. θύματα τέτοιων επιθέσεων έχουν κατά καιρού υπάρξει γυναίκες βουλευτές, γυναίκες πολιτικοί, αλλά και γυναίκες γενικά που ενοχλούν είτε γιατί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια είτε διότι διεκδικούν μια ισότιμη θέση και στάση στην κοινωνία. Ε, θα σας έλεγα επίσης ότι ε, είναι πια μια συμπεριφορά τόσο ε, χιδεά και τόσο ε, έκπτωτη ηθικά που δεν βρίσκει κανένα, μα κανένα αίρισμα στην κοινωνία. Ε, ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε πριν. Μήπως εδώ ε, όμω, κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλάμε για μία ακραία, καταδικαστέα σαφώ, δεν το συζητάμε, έκφραση του επίπεδου που γενικά διεξάγεται ο διάλογος στην Ελληνική Βουλή. Έχουμε ακούσει πολλά γαλλικά τελευταία. Νομίζω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να κάνουμε μια γενίκευση και να τα τσουβαλιάσουμε όλα. Δεν είναι όλα το ίδιο. Επιστρατεύονται συγκεκριμένες συμπεριφορές εκφοβισμού και απόπειρα εκβιασμού, ιδίω απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν σε πείσμα κάποιων εθήμων και κάποιων πρακτικών του βολέματος να ε, εκπροσωπήσουν τους πολίτες. Γιατί εκεί η κυρία Κοσχιώνη, η δική μου η φωνή, δεν είναι η προσωπική μου φωνή. Εκπροσωπώ κάποιου χιλιάδε ανθρώπου που με τίμησαν με την ψήφο του. Πάντω και εσεί, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε πολύ δυνατή φωνή, αν μου επιτρέπετε. Πολλέ φορέ σα έχουν κατηγορήσει οι συνάδελφοί σα για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι άλλο βουλευτή να έχει αρπαχθεί τόσε φορέ με συναδέλφου του. Έχετε βγάλει εκτό εαυτού πολλέ φορέ συναδέλφου σα. Θεωρείτε δηλαδή, δηλαδή, ότι κάπου και εσεί υπερβάλλετε. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω. Σα το λέω ευθέω και απερίφραστα. Επικαλούμε δε τα πρακτικά τη Βουλή, που είναι αδιάψευστος μάρτυρα, και τι ηχογραφήσει, αυτά που πραγματικά λέγονται, όχι αυτά που καμιά φορά ε, διοχετεύονται ω δίθεν διάλογοι, τι πραγματικέ τοποθετήσει μου και θα δείτε ότι ποτέ δεν έχω προσβάλει κανέναν, ποτέ δεν έχω καν μιλήσει σε βουλευτή ή υπουργό στον ενικό, ούτε καν αυτό. Ε, Φροντίζω για την δική μου αξιοπρέπεια να μην εκφεύγω ποτέ των ορίων τη ευπρεπία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνω εκπτώσει στη διεκδίκηση, στην μαχητικότητα, αν θέλετε, στην αταλάντευτη υπεράσπιση εκείνων που αποτελούν αρχέ και αξίε για την αριστερά και για μένα και για τους ανθρώπου που εκπροσωπώ. Ω ε, γυναίκε τώρα βουλευτίνε, ε, για το θέμα από το οποίο ξεκίνησε η συζήτησή μα, ε, θα κάνετε κάτι. Νομίζω ότι πρέπει θεσμικά να γίνει κάτι για αυτές τις συμπεριφορές. Θέλω να σας απευθύνω και μία έκκληση έχει μία σημασία ε, στην ενημέρωση των πολιτών να φωτίζεται και με αι και με ε και τα πραγματικά γεγονότα. Η, η προχθεσινή ε, διένεξη που κατέληξε σε αυτή την εκτράχυνση άνευ προηγουμένου ξεκίνησε για ποιον λόγο. Για το γεγονός ότι ζητούσα αύριο Πέμπτη να μην συνεδριάσει την ίδια ώρα η Επιτροπή για δύο νομοσχέδια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με 140 άρθρα και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με, 127, με 60 mm -hmm. ε, άρθρα με την ολομέλεια που θα αποφασίσει για τις ευρωεκλογέ και τις δημοτικέ δημοτικές εκλογές. Ο κανονισμός απαγορεύει να γίνεται ταυτόχρονη συνεδρία, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε εικονικά στη μία ή στην άλλη συνεδρία. Δηλαδή πάλι σε άδεια και, και λέτε γλυκενά, ότι με αφορμή έδρανα, κάτι λογικό που εκφράσατε δεν αυτή την επίθεση. κάτι που έχει να κάνει με το πώς επιτελούμε τα καθήκοντά μας. Γιατί ξέρετε κυρία Κοσιόνη, νόμοι ψηφίζονται, άρθρα τα οποία αλλάζουν ζωές ή καταρακώνουν υπάρξει. Αν διεκδικούμε για αυτά να μην μιλάμε και να περνάνε σε άδεια καθίσματα, τότε έχουμε πλήρω εγκαταλείψει και τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Ε, τώρα, ε, κυρία Κωνσταντοπούλου, κλείνοντα, θα ήθελα και μία άποψη για ένα πολιτικό γεγονό τη ημέρα: την ίδρυση του νέου κόμματο από τον δικό μα συνάδελφο αυτή τη φορά, Σταύρο Θεοδωράκη. Πολλοί λένε ότι αν πετύχει αυτό το εγχείρημα, μπορεί να κόψει και από εσά δύναμη θέλετε ένα σχόλιο; κοιτάξτε στην πολιτική όλα κρίνονται σε επίπεδο κοινωνίας, δοκιμάζονται, δοκιμάζονται στις εκλογές και δοκιμάζονται επίσης σε βάθος χρόνου. Τα κόμματα ως πολιτικοί οργανισμοί εκπροσωπούν κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά στρώματα, ιδέες, αξίες. Δεν εκπροσωπούν, ε, αν θέλετε, τους ε, αρχηγικούς βολονταρισμούς του ενός ή του άλλου. Ένα είναι Εντάξει, σίγουρο. ένα κόμμα που θα συγκροτηθεί και θα παρουσιάσει θα κάποιες θέσεις μιλάμε. Θα δοκιμαστεί. Ένα είναι το σίγουρο και αυτό το λέω ως γενική παρατήρηση, η οποία μπορεί να αποκτήσει και ειδική, ε, αν θέλετε, ε, αναφορά. Ε, Τίποτε που εκπροσωπεί το παρελθόν, τίποτε που εκπροσωπεί την διαπλοκή, την μηδιοκρατία, την διαμεσολάβηση στην πολιτική ξένων κέντρων, ξένων ενόπλων κέντρων. Αν θυμάστε τον κύριο Φωτογράκη, εκπρόσωπο τη διαπλοκή και γενι... τη μηντιοκρατία. Όχι, είναι γενική αναφορά, αυτό σα είπα. Είναι μια γενική αναφορά, η οποία μπορεί να αποκτήσει ή μπορεί να μην αποκτήσει και ειδική, ε, αν θέλετε, εφαρμογή. Τίποτε από αυτά δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πάψτε. από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κωνσταντοπούλου. Να είστε Καλό καλά σας βάζεστε. βράδυ. Ευχαριστώ. Τώρα διορία 48 ώρων κυρίε και κύριοι για να εγκαταλείψουν τι ΗΠΑ εδώ.